Στο σημείο αυτό θα παρακαλούσα τον Ταμεία της Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος, τον κύριο Κώστα Αναγνωστάκη, να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Και εμείς θα τα ξαναπούμε. Καλησπέρα σας. Δυστυχώς ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας κύριος Ωραΐρογλου για λόγους πολύ σοβαρούς επαγγελματικούς δεν μπόρεσε να είναι παρόν. Θα προσπαθήσουμε να τον εκπροσωπήσουμε όσο γίνεται με μεγαλύτερο σεβασμό. Συμπατριώτες, συμπατριώτισες, φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην απόψινή εκδήλωση της ΟΠΣΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συνεργάστηκε άψογα με τους εκπροσώπους των σωματείων της δύναμής μας, που είναι σήμερα εδώ, αλλά και με εκλεκτούς μουσικούς και ερμηνευτές των παραδοσιακών μας τραγουδιών. Η χαρά μας είναι μεγάλη, καθώς μας δίνεται για άλλη μια φορά η δυνατότητα να συναντηθούμε όλοι εμείς οι απόγονοι των αμνήστων προγόνων μας, που κυνηγημένοι εγκατέλειψαν τις αλυσμόνητες πατρίδες και καταστάθηκαν σε όλα τα μήκη και πλάτη της μεγάλης μας πατρίδας της Ελλάδας. Η ΟΠΣΕ έχει καθιερώσει τα δύο τελευταία χρόνια, εκτός από τις καθιερωμένες εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της γενοκτονίας, τις κοπές της Πίτας Βασιλόπιτας και τα ετήσια πανελλήνια ανταμώματα, την οργάνωση μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων με τη συμμετοχή δεκάδων σωματείων της δύναμής μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, έχουμε βάλει στόχο την επέκταση παρόμοιων εκδηλώσεων και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος, καθώς υπάρχει σχετική επιθυμία από εκπροσώπους των σωματείων μας. Με τη βοήθειά σας, πιστεύουμε ότι θα το πετύχουμε τη νέα χρονιά που ανατέλει σε ένα μήνα. Εκφράζοντας την άποψη όλων των μελών του Διοικητικού μας Συμβουλίου, θέλω για μια ακόμη φορά να εκφράσω την ικανοποίησή μας αλλά και τις ευχαριστίες μας στις διοικήσεις και τα μέλη του σωματείου μας που βρίσκονται σήμερα μαζί μας, προερχόμενοι όχι μόνο από περιοχές της Αττικής, αλλά και πολλών άλλων νομών της Ελλάδος. Χωρίς τη βοήθειά τους, όπως και των εκλεκτών μουσικών και ερμηνευτών, δεν θα μπορούσε να οργανωθεί μια τόσο μεγάλη εκδήλωση. Πριν ταξιδέψουμε στις αλυσμόνητες πατρίδες μας με τους ήχους της ορχήστρας μας, τις ερμηνείες των υπέροχων τραγουδιστών τους, θα προηγηθεί η παράδοση του λαβάρου της ΟΠΣΕ στους αγαπητούς εκπροσώπους των Μικρασιατών Καλαμάτας που θα οργανώσουν το αντάλμα του 2020 συνόμορφη πόλη τους. Είναι μαζί μας και τους ευχαριστούμε για την παρουσία τους ο αρχιμανδίτης πατέρας Φώτιος Καραδήμας εκ μέρους του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερωνήμου και ο βουλευτής Παναγιώτης Κουρουπλής. Πριν καλέσω τον αντιπρόεδρο και τους και τον εκπρόσωπο την πρόεδρο της Καλαμάτας, θέλω να θέλουμε να έρθει η κυρία Δραγάτση και να μας πει ποιοι σύλλογοι είναι κοντά μας. Εδώ. Καλησπέρα σας και από μένα. Καλώς ήρθατε στην εκδήλωση της Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος. Σας στέλνω τους χαιρετισμούς της Επιτροπής Μακεδονίας Θράκης, όπως και επίσης τους χαιρετισμούς όλων των συλλόγων της Βορείου Ελλάδας. Στη σημερινή μας εκδήλωση παίρνουν μέρος οι σύλλογοι και σωματεία μέλη της Ομοσπονδίας ως εξής. Σύλλογος Τριλιανών Ραφίνας, πρόεδρος ο κύριος Κικής Γεώργιος.
Εργαστήρι πολιτισμού Νέας Αρτάκης Παναγία Φανερωμένη. Μισό λεπτό, τώρα θα χειροκροτήσετε. Πρόεδρος ο κύριος Γιαννακάρας Θεόδωρος. Και χοροδιδάσκαλος ο γιος ο Βαγγέλης ο Γιαννακάρας. Χορευτικός πολιτιστικός σύλλογος Εδιψού. Πρόεδρος η κυρία Χρυσάνθη Καπαλού. Χοροδιδάσκαλος ο κύριος Σαλιγκάρος Γεώργιος. Σύλλογος Αλατσατιανών Ηρακλείου. Πρόεδρος η κυρία Χατζιαδάμ Χριστίνα. Χοροδιδάσκαλος ο κύριος Κουρπερίδης Τάσος. Σύλλογος Μικρασιατών Ελευσίνας. Πρόεδρος η κυρία Γεωργία Γιατζόγλου. Χοροδιδάσκαλος η κυρία Βαλαβάνη Μαρία. Ένωση Μικρασιατών Σάμου. Πρόεδρος η κυρία Άννα Ψαρά. Χοροδιδάσκαλος ο κύριος Τέλειος Δίνος. Σύλλογος Μικρασιατών Προσφύγων Ετωλοακαρνανίας. Πρόεδρος η κυρία Ανδριάννα Γιούρχα. Και χοροδιδάσκαλος η κυρία Γεωργιάδο Αναστασία. Μικρασιατικός Σύλλογος Αναβίσου. Πρόεδρος η κυρία Παλταλίδου Σαβούλα. Και χοροδιδάσκαλος ο κύριος Ρουσιάνος Γιάννης. Σύλλογος Μικρασιατών Καλαμάτας. Πρόεδρος η κυρία Μικτράκου Αργυρό. Χοροδιδάσκαλος η κυρία Γεωργία Τσόμπου. Ένωση Μικρασιατών Θήβας. Πρόεδρος ο κύριος Γελέκας Γεώργιος. Χοροδιδάσκαλος η κυρία Χριστίνα Στέρπη. Μικρασιατικός Σύλλογος Μελισσίων Άγιος Γεώργιος Γκιούλμπαξε. Πρόεδρος ο κύριος Γκατζόλης Παναγιώτης. Και χοροδιδάσκαλη η κυρία Σταυροπούλου Αθανασία και ο κύριος Γλινός Γιάννης. Σύλλογος Αλατσατιανών Νομού Ηρακλείου. Μικρασιατικός Σύλλογος ΠΕ Κοζάνης. Πρόεδρος η κυρία Καμίτα Φωτεινή. Και χοροδιδάσκαλος η κυρία Ζωή Ζαρκοδήμου. Σύλλογος για πρώτη φορά συμμετέχει και Σύλλογος Ποντίων. Σύλλογος Ποντίων Αγίας Βαρβάρας ο Φάρος. Χοροδιδάσκαλος και πρόεδρος του Συλλόγου η κυρία Σοφία Σαββίδου. Τιμή μας με φιλική συμμετοχή είναι το Κέντρο Χορού Πολιτισμού και Σαριανής Πολυμήλη. Πρόεδρος και χοροδιδάσκαλος ο κύριος Μπακόπουλος Χάρης. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας. Συνεχίζουμε. Κοντά μας ακόμη βρίσκονται οι πρόεδροι και εκπρόσωποι συλλόγων της Αθήνας, όπως η Αδελφότητα Προκοπιαίων, ο Όσιος Ιωάννης Ρώσος Αθηνών Πειραιών Περιχώρων, η Εστία Νέας Μύρνης, ο Μικρασιατικός Σύλλογος Νέου Ψυχικού Φιλοθέες, ο Άγιος Γεώργιος, η Πανελλήνια Ένωση Εφεσίων, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πατρών Παναγία Γεροκομίτισσα, ο Σύλλογος Μικρασιατών Εγάλεων Νέες Κηδονιές, το Σωματείο Ινέας Συνωστός Καπαδοκίας, ο Σύλλογος Μικρασιατών Πεύκης Λυκόβρησης Ιωνία, η Πανελλήνια Ένωση Καπαδοικών Σωματείων Ελλάδος, η Μικρασιατική Στέγη Κορίνθου, η Ένωση Βουρλιωτών Μικράς Ασίας, ο Μικρασιατικός Σύλλογος Κεσαριανής και η Ένωση Σπάρτης Μικράς Ασίας. Με συγχωρείτε αν έχω ξεχάσει κάποιο σύλλογο. Θα πρέπει να κάνουμε ιδιαίτερη μνήμα στους πρωταγωνιστές της σημερινής βραδιάς. Στα χορευτικά σχήματα
των συλλόγων από όλη την Ελλάδα που συμμετέχουν σήμερα, διότι με δαπάνη συλλόγων, προσωπική δαπάνη των χορευτών και των μελών τους, διέθεσαν χρήματα για τη μετακίνησή τους από τις πόλεις της περιφέρειας για την αγορά των εισιτηρίων και για την ενοικίαση ενδυμασιών, προκειμένου να βοηθήσουν το έργο και τους στόχους της όψε. Είναι παράδειγμα προς μίμηση και τους ευχαριστούμε. Θα παρακαλούσα το σεβασμιότατο πατέρα Φώτιο Καραδήμα, εκ μέρους του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάση Ελλάδος κυρίου κυρίου Ιερονύμου, να απευθύνει ένα πολύ μικρό χαιρετισμό. Καλησπέρα σας. Εκ μέρους του Μακαριωτάτου σας μεταφέρω τις ευχές και ευλογίες του και συγχαίρουμε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνετε. Πραγματικά, πριν λίγα λεπτά αυτό που είδα ήταν εξαιρετικό. Κάθε φορά που ανακοινωνόταν το όνομα ενός συλλόγου, πόση περηφάνεια είδα που αισθανόσασταν με το χειροκρότημα, άλλοι σηκωνόντουσαν όρθιοι. Ήταν πραγματικά πολύ όμορφο και πολύ συγκινητικό. Συγχαρητήρια σε όλους τους διοργανητές, τα μέλη της Ομοσπονδίας, όλους εσάς που θα χορέψετε, όλους εσάς που είστε υπεύθυνοι για το πρόγραμμα που θα δούμε. Πραγματικά σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια γιατί είστε περήφανοι και διατηρείτε όχι μόνο ένα background, ένα παρελθόν που μόνο στη θύμηση μας μένει, αλλά κρατάτε ζωντανά τα στοιχεία αυτά της παράδοσης τα οποία προάγουν πολιτισμό, ήθη, ιδανικά και αξίες. Γιατί όταν μιλάμε για μνήμες, δεν μιλάμε για κομμάτια ενός πολιτισμού πεθαμένου, τα οποία ευκαιριακά τα ανασύρουμε από το χρονοτούλαπο της ιστορίας. Όταν μιλάμε για μνήμες, μιλάμε, αγαπητοί μου, για πράγματα τα οποία αποτελούν τη βάση όσων μας προσδιορίζουν και όλων όσων μας κάνουν να δημιουργούμε πολιτισμό στο σήμερα. Είναι το παρελθόν το οποίο μας οδηγεί στο μέλλον. Και πραγματικά σε εσάς φαίνεται η ελπίδα αυτού του τόπου στις προσπάθειες της δικής σας και όλων εκείνων που κάνουν προσπάθειες παρόμοιες με τις δικές σας σε ένα κόσμο που κάθε τι το παραδοσιακό, το ουσιαστικό, το γεμάτο, το εθνικό το κατακρίνει και το απομακρύνει, εσείς κρατάτε ζωντανά και πειραίουσα να καίει ζωντανή η φωτιά εκείνη του ελληνισμού και ελπίδα στη νέα γενιά και στο μέλλον αυτής της χώρας. Ο Θεός σας ευλογεί όλους πάντοτε και ξανά θερμά συγχαρητήρια σε όλους σας. Ευχαριστούμε πολύ το Σεβασμιότατο. Όπως προανέφερα πριν την έναρξη της συναυλίας, θα προηγηθεί η παράδοση παραλαβή του Λάβαρου και της εικόνας του Πανελλήνιου Ανταμώματος και παρακαλώ πάρα πολύ τον Αντιπρόεδρο κύριο Γιάννη Τριανταφυλλίδη, την Πρόεδρο της Καλαμάτας κυρία Άννα Μητράκου να έρθουν κοντά μας. Παρακαλώ πολύ την εκπρόσωπο του Δημάρχου, κυρία Λιφέρη, να απευθύνει ένα μικρό χαιρετισμό. Πανοσυλλογιότατε, κύριε Βουλευτά,
κύριοι εκπρόσωποι του Δημάρχου Αθηναίων, κύριοι εκπρόσωποι φορέων που τιμάτε σήμερα με την παρουσία σας αυτή την εκδήλωση, κύριε Πρόεδρε και αγαπητά μέλη της Ομοσπονδίας, κύριοι Πρόεδροι των Συλλόγων που βρίσκεστε σήμερα εδώ, είμαι η Ελένη Αλιφέρη, Αντιδήμαρχος του Δήμου Καλαμάτας. Σας μεταφέρω τους θερμούς χαιρετισμούς του Δημάρχου Καλαμάτας, του κυρίου Αθανασίου Βασιλόπουλου, που σήμερα, αν και θα το ήθελε πολύ, δεν μπόρεσε να είναι εδώ. Και σας διαβάζω αυτούσια τη δική του επιστολή, γιατί θέλει την άμεση επικοινωνία μαζί σας. Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, χαιρετίζω την ανάθεση στο Σύλλογο Μικρασιατών Καλαμάτας της διοργάνωσης του Τρίτου Πανελληνίου Συναπαντήματος Μικρασιατικών Συλλόγων, που θα διεξαχθεί στις 4 και 5 Ιουλίου του 2020. Η Καλαμάτα αποτέλεσε τον τόπο όπου εγκαταστάθηκαν περί τις 5.000 μικρασιάτες, κυνηγημένοι από τις πατρογονικές τους εστίες, εδώ και περίπου έναν αιώνα. Οι άνθρωποι αυτοί, από τους οποίους έλκω και εγώ με υπερηφάνεια την καταγωγή μου, ρίζωσαν, πρόκοψαν, μετέφεραν στην Καλαμάτα τον πολιτισμό της γης της Ιωνίας, αυτής της πανάρχαιης ελληνικής πατρίδας. Οι απόγονοί τους, οργανικό κομμάτι της καλαματιανής κοινωνίας, δεν ξέχασαν την καταγωγή τους και διαρκώς την αναδεικνύουν, υπενθυμίζοντας προς όλους τις αλυσμόνητες πατρίδες ανατολικά του Αιγαίου. Ο Δήμος Καλαμάτας στέκεται αρρωγός στην προσπάθεια αυτή, καθώς μεταξύ άλλων δημιουργεί και αφιερώνει μνημεία ιδιαίτερα στον τόπο της αρχικής εγκατάστασης των τότε προσφύγων, την περιοχή του Ιερού Ναού της Αναλήψεως, όπου έχουν αναγερθεί το Μνημείο Μικρασιατικού Ελληνισμού, που τα αποκαλυτήριά του έκανε ο εξοχότατος Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η προτομή του Ιερομάρτυρα και Εθνομάρτυρα Αγίου Χρυσοστόμου Επισκόπου Σμύρνης και η προτομή του στρατηγού και πρωθυπουργού Νικολάου Πλαστήρα. Η ανάθεση διοργάνωσης στο Σύλλογο της Καλαμάτας του Πανελληνίου Συναπαντήματος εκ μέρου της Ομοσπονδίας Μικρασιατικών Συλλόγων Ελλάδος αποτελεί τιμή και ευθύνη, και σας διαβεβαιώνω ότι ο Δήμος Καλαμάτας θα υποστηρίξει έμπρακτα την καλή προετοιμασία και την επιτυχή διεξαγωγή αυτής της σύνθετης εκδήλωσης. Με χαρά σας αναμένουμε του χρόνου το καλοκαίρι στην Καλαμάτα. Με εκτίμηση και αδελφικούς χαιρετισμούς, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Αθανάσιος Βασιλόπουλος. Είναι λοιπόν ιδιαίτερη η στιγμή για μας σήμερα εδώ. Συνοδεύουμε την Πρόεδρο και τα μέλη του Συλλόγου Μικρασιατών Καλαμάτας. Με πολύ χαρά και υπερηφάνεια αναλαμβάνουμε αυτή τη διοργάνωση. Είναι τιμή για την πόλη της Καλαμάτας και για όλη την κοινωνία και τους πολίτες μας. Η διοργάνωση αυτού της συνάντησης των Μικρασιατικών Συλλόγων στην Καλαμάτα. Να είστε βέβαιοι ότι πέρα από τις πάρα πολλές ομορφιές της Καλαμάτας, της Μεσσηνίας, σας καλούμε να περάσετε ένα υπέροχο τριήμερο, να γευθείτε τα τοπικά προϊόντα, να ζήσουμε μαζί την ιστορία, την υποχρέωση που έχουμε, την οποία αισθανόμαστε ότι δεν έχουμε εξαντλήσει, δεν έχουμε αναλώσει απέναντι στους Μικρασιάτες. Γι' αυτό και με πολύ χαρά και ενθουσιασμό σας περιμένουμε. Και να είστε σίγουροι ότι μετά από αυτές τις μέρες που θα ζήσετε μαζί μας, θα θέλετε να ξανάρθετε και με πολύ χαρά να σας ξαναδεχθούμε. Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ, σας περιμένουμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους του Συλλόγου στην Όψε για την τιμή που μας έκανε να μας αναθέσει το Τρίτο Πανελλήνιο Αντάμωμα. Όλοι μαζί όμως το εννοώ, να κάνουμε ένα αντάμωμα δυνατό στη μνήμη των προγόνων μας. Σας περιμένουμε όλους στην Καλαμάτα με αγάπη και με χαρά. Να είστε καλά όλοι σας. Ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία στην Καλαμάτα, καλή επιτυχία στο Μικρασιατικό Σύλλογο Καλαμάτας. Συνεχίζουμε. Και τώρα θα σας παρουσιάσουμε τους τραγουδιστές και τους μουσικούς με αλφαβητική σειρά. Πάμε λοιπόν. Πρώτα να τους βρω.
Βιβί Βουτσελά. Τραγούδι. Ιωάννα Ρίγα, Σαντούρη. Κυριάκος Γκουβέντας. Βιολί και μουσική επιμέλεια. Ζαχαρίας Καρούνης, τραγούδι. Δημήτρης Κοντογιάννης, κιθάρα και τραγούδι. Ντιλέκ Κότς, τραγούδι. Κέτη Κουλιά, τραγούδι. Μάνος Κουτσαγγελίδης, τραγούδι και κανονάκι. Ανδρέας Νιάρχος, κρουστά. Γιώργος Ντόβολος, τραγούδι. Σοφία Παπάζογλου, τραγούδι. Βασίλης Μάνης, λαούτο. Μπάμπης Τσέρτος, τραγούδι. Και Χρήστος Τσιαμούλης, τραγούδι και ούτη. Καλή σας διασκέδαση. Παρακαλώ τους μουσικούς να περάσουν στις θέσεις τους. Yeah.
Παναγιά. Αχ και πιάνω τρεις σαρδέλες, τρεις μελαχρινές κοπέλες. Και μεγάλα.
να σας είπω τραγούδια. Να σας στολίσω του Μάη τα λουλούδια. Να σας στολίσω του Μάη τα λουλούδια. Μαύρα μάτια και μεγάλα, ζυμωμένα με το γάλα. Ζυμωμένα με το γάλα, μαύρα μάτια και μεγάλα. Thank you.
σου πάνω χωριανή. Άιντε, άιντε, γίνε λίγο μαλατσάτιανή. Θα σε κλέψω, δε σ' αφήνω πάνω χωριανή. Εγκατεστημένος ελληνισμός αναπτύσσει ιδιόρυθμη, έντονα κοσμοπολίτικη και πνευματική αστική συνείδηση όταν ασχολείται με τις εμπορικές επιχειρήσεις και την ναυτιλία. Πράγμα που αισθητά αναβαθμίζει τη μουσική του αγωγή. Στα μαγαζιά της παραλίας της Σμύρνης το πρόγραμμα αρχίζει καθημερινά στις 6 ή 7 το απόγευμα, ξεκινώντας με εμβατήρια από μπάντες για να τραβήξουν το μουσικό αισθητήριο του κόσμου και να μαζευτούν πελάτες. Ακολουθούν δυτικίζουσες μελωδίες και συνεχίζουν με διάφορες κατά περίπτωση ορχήστρες με τραγουδιστές και τα γλέντια και οι χοροί κρατούν μέχρι το πρωί. Όταν το 1910 πρωτοβγήκε στο πάλκο η Αγγέλα Παπάζογλου στη Σμύρνη, θα ήταν περισσότερα από 15 μαγαζιά που έπαιζαν σμυρναίικα τραγούδια σε διάφορους ρυθμούς. Παράλληλα, υπήρχαν και εκείνα που έπαιζαν ελαφρά τραγούδια, όπως γράφει ο Παναγιώτης Κουνάδης. Την εποχή αυτή έχουμε φημισμένους λαϊκούς συνθέτες με τις ορχήστρες τους, όπως τον Παναγιώτη Τούντα, τον Σπύρο Περιστέρη, τον Γιάννη Δραγάτση ή ο Ογδοντάκη και άλλους. Σε αυτούς εντάσσεται και ο Βαγγέλης Παπάζογλου με την κομπανία του, που ανάμεσά της είναι ο Σταύρος Παντελίδης, ο Μαργαρόνης και άλλοι. Καλησπέρα σας.
σαν τη Σμύρνη το Γιάνγκινι στο Ντόνια δεν έχει γίνει καίγε και στάχτη και βγαλό
yarın etse, bunaldım etse, kendi umudu kesmek yok. Thank you.
γλυκά σου μάτια τρεχιά θάνατο.
Κυριακή ξημέρωμα. Λούλα μου, Μαριγούλα μου, τρεις μαχαίριες θα λάβει. Κωνσταντίνος ο πρώτος, στα εγγένειά της, το 330, τη μετονόμασε Νόβα Ρώμα, δηλαδή Νέα Ρώμη. Όνομα που όμως δεν επικράτησε, καθώς η πόλη έγινε γνωστή ως Κωνσταντινούπολη, δηλαδή πόλη του Κωνσταντίνου, από το όνομα του ιδρυτή της. Η διεθνής ονομασία της πόλης σήμερα είναι Ισταμπούλ, όπως ονομάστηκε επίσημα από την τουρκική δημοκρατία στις 28 Μαρτίου του 1930. Η πιθανότερη ετυμολογία του ονόματος Ισταμπούλ είναι ότι προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις Ιστιμπόλιν, Ισταμπούλ. Η μουσική της πόλης έχει μεγάλη συγγένεια με το τραγούδι της Προποντίδας. Εδώ συναντούμε καρσιλαμάδες, απτάλικα, ζεμπέκικα, αλλά και μανέδες. Θα λέγαμε αυτό το είδος είναι το δημοτικό τραγούδι των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Σε αντίθεση με το τραγούδι της Σμύρνης που είναι κυρίως αστικό. Ερυθρέα, Αλάτσατα, Τζεσμές, Βουρλά, Μπουρνόβα, Κορδελιό. Από την αρχαιότητα η ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης κατοικήθηκε από αιώνες και αιωλής. Η μουσική της Σμύρνης είναι από τα σημαντικότερα κεφάλαια της ελληνικής μουσικής. Παράλληλα υπήρξε σταυροδρόμι διαφόρων λαών και πολιτισμών. Αυτή η πανσπερμία των λαών διαμόρφωσε ένα είδος τραγουδιού που συνδυάζει αρμονικά το ανατολίτικο ιδίωμα με τη δυτική μουσική. Αυτή την παράδοση διέσουσαν οι πρόσφυγες μετανάστες που μετά τον ξεριζωμό τους το 1922, ερχόμενες στον ελλαδικό χώρο, μπόλιασαν το ρεμπέτικο τραγούδι με τον περίτεχνο μουσικό τους πολιτισμό. Yeah.
Να είστε καλά. Να ζήσετε όλοι εσείς οι Μερακλείδες.
σου και τα χείλη σου. Σαλά, 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 σαλά με εγκύλινη. Αξανόδουν κι όλτερ σαλά σε διασκέδαση. Καλή συνέχεια σε όλους. Με έχουν τρελό τα χάδια σου,
εμορφή θα ιδέμε. Αχ, Σμυρνιοπούλα μου γλυκιά και μικρό παντρεμένη. Αχ, Σμυρνιοπούλα μου γλυκιά και μικρό παντρεμένη. Χρυσή φωλιά Σμυρνιούλα μου με ρωτά και με πόνο, έκτισα στην καρδούλα μου Σμυρνιά για σε και μόνο. Δυο γλυκά ματάκια σου ορκίζομαι επάνω, αν δε σε κάνω τέρι μου Σμυρνιά μου θα ποθάνω. Γιατί θα έρθει ο καιρός και θα μετανοήσεις. Γιατί θα έρθει ο καιρός και θα μετανοήσεις. Θα κλαις Σμυρνιά για μένα, όταν θα συλλογίζεσαι το σκάφι για σένα. Θα κλαις Σμυρνιά εμορφή και θα πονείς για μένα, όταν θα συλλογίζεσαι πως χάθηκα για σένα. Ευχαριστούμε πολύ. Κόψε με ένα κλόνι.
τα χείλια βάσανα.
Στα γέλια σου τα γιατρικά, κι αν θέλεις με
γιατρέ. Πάμε Γεωργίτσα, Αργός Καρσιλαμάς. Εγώ λέγανα σ' αγαπώ Γεωργίτσα μου, κάνεις να μην τις δυο σου αγκάλες μέσα βάλε με. Το για σε μισθή πόρτα σου Γεωργίτσα μου, άρχισε και άρχισε και θα δέσει. Τα γελικό σου το κορμί Γεωργίτσα μου, στα χέρια μου, στα χέρια μου θα πέσει. Γιούλα, γιούλα, έλα πάρε με, κι ανοίξε τις δυο σου αγκάλες μέσα βάλε με. Έλα γιούλα, 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 έλα πάρε με, κι ανοίξε τις δυο σου αγκάλες μέσα πάνε με. Μπράβο, πολύ ωραία, ευχαριστούμε.